Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ανοπαίας Άτρα που είναι 5η 18 Ιανουαρίου του 2024 γιορτάζει ο Άγιος Αθανάσιος. Χρόνια πολλά στους Θανάσιδες της Νάνση, πως σας λένε, τις Αθανασίες κτλ. Λοιπόν, σήμερα θα ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο θα κάνω μια μικρή ανάπαυλα σε αυτές τις εκπομπές που ασχοληθήκαμε λίγο με το... όχι μόνο με τον Μεγαλέξανδρο, γενικώς με πράγματα τα οποία... Δυστυχώς εντάσσονται σε αυτό που λέγεται ανίποτη ιστορία της ανθρωπότητας και θα πάμε λίγο σε κάποια πράγματα τα οποία πάλι είναι και καλυμμένα, αλλά είναι στο κέντρο των αποφάσεων και στο κέντρο των εξελίξεων αυτή τη στιγμή. Στις 10 Φεβρουαρίου του 2024 είναι η κινέζικη πρωτοχρονιά. Είναι το έτος του δράκου και προμηνύεται μια πληθώρα καταστάσεων, περιλαμβάνουν εκρήξεις ηφαιστείων, ο εκτοθαύματος έχει γίνει ήδη στην Ισλανδία, σεισμούς, έντονη γεωπολιτική και γεωφυσική δραστηριότητα. Γεωπολιτική δραστηριότητα εντάσσεται στο γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια κατάσταση στην οποία εκτάκτως θες με μια εκπομπή σας εξήγησα ότι υπάρχει μια ασάφεια στο ποιος θα είναι ο βασιλιάς της Αγγλίας. Ο Κάρολος θα κάνει επέμβαση. Ο Βίλιαμ είναι συντετριμμένος με την Κέιτ και ό,τι τρέχει. Ο Χάρι δεν μιλάει από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Όλη η οικογένεια της Κέιτ έχει έρθει εδώ πέρα μέσα. Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, η Αγγλία συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε μια δύναμη, σε μια αρμάδα, η οποία στην αρμάδα αυτή στόχος τους είναι να εξαϊλώσουν τους Χούθι, τους αντάρτες στην Ιεμένη. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν κρύβομαι ποτέ πίσω από το δάχτυλο, ότι το ξέρω ότι σήμερα ίσως κάποιοι θα προσπαθήσουν να κάνουν πάλι για αυτά για την Κέιτ. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το μεγάλο ερώτημα που υπάρχει στην Αγγλία είναι, ρε παιδιά, 14 μέρες στο νοσοκομείο για μια λαπαροσκοπική επέμβαση στην κοιλιά, στο στομάχι, το πολύ 3-4 μέρες, θέλει 5 και μετά αναρρώνει στο σπίτι. Ξέρουν από τώρα θα θέλει 3 μήνες. Δεν θα είναι ούτε καν στο Πάσχα, ούτε καν το Πάσχα. Δεν μπορεί να κάνει στο εκκλησάκι του Windsor μία τελετή μετά από 3 μήνες, όπου θα είναι η οικογένειά της, η βασιλική οικογένεια και όλοι οι άλλοι, για να συμπαρασταθεί και να είναι στα πρότυπα και στις βασιλικές οικογένειες. Άρα συζητάνε πανικόβλητο το Kensington, το παλάτι της Αγγλίας, δήλωσε ότι δεν είναι καρκίνος. Δεν είναι ανάγκη να είναι καρκίνος. Αλλά είναι κάτι πολύ βαρύ και ίσως είναι θανατηφόρο. Λοιπόν, άλλοι λένε για τον Κάρολο. Μου αρκεί μόνο το γεγονός ότι η βασιλική σύντροφος, όπως λέγεται η Καμίλα, δήλωσε το τυπικό, είναι καλά. Κανένας δεν είναι καλά όταν γίνεται μια πώς το λένε, εξέταση, τα αποτελέσματα βγαίνουν την Τρίτη. Την Τετάρτη τα μαθαίνει όλος ο κόσμος, τα λοιπά. Και ξαφνικά σου λένε την Παρασκευή θα γίνει μια επέμβαση. Και μάλιστα συζητιέται ότι μπορεί να μην γίνει στη Σκωτία, αλλά να έρθει στο Λονδίνο και γίνει η επέμβαση στο Λονδίνο. Τώρα τι μας νοιάζει τώρα, θα πείτε αυτό. Είναι γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό. Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ράκος, λόγω του γεγονότος ότι η γυναίκα του έχει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, ο Βίλιαμ, παράλληλα θα έχει το βάρος, θα υποστεί το βάρος να είναι και για κάποιο χρονικό διάστημα ο βασιλιάς της Αγγλίας, τύπος ατύπος. Οτιδήποτε άλλο και να λάβει σοβαρές αποφάσεις. Ο εργασιομανής, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, Κάρολος, γιατί αυτές οι υποχρεώσεις, ξέρετε, καμιά φορά στην Αγγλία λένε ότι γεννιούνται υποχρεώσεις για να υπάρχει ο βασιλιάς και η βασίλισσα, τις έχει παραδώσει όλος ο Βίλιαμ και ο Βίλιαμ αυτή τη στιγμή έχει τη γυναίκα του, η οποία είναι σε άσχημη κατάσταση. Τα μεγάλα ερωτηματικά, ποια είναι αυτή η επέμβαση, η οποία θα την κρατήσει 14 μέρες. Η επέμβαση έγινε. Αρχίζουν και μπαίνουν μαύρα ερωτήματα στη χρονιά του δράκου, η οποία σίγουρα η χρονιά του δράκου θα πάρει πολλούς πολιτικούς. Θα πάρει πολλούς πολιτικούς βιολογικά και θα πάρει πολλούς πολιτικούς βία με καταστάσεις, δολοφονίες και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει κάτι στον ορίζοντα το οποίο λέγεται, κυρίες και κύριοι, εμφύλιος. Ο εμφύλιος αυτός μπορεί να προκύψει σε δύο μεγάλα κράτη. Τα δύο μεγαλύτερα κράτη
Και δεν μιλάμε τώρα για την, αυτό το ανέκδοτο που είχε πει ότι επειδή δεν εμφανίστηκε ο Xi Jinping, πώς το λένε, ξαφνικά έγινε εμφύλιος στην Κίνα, δεν έγινε ποτέ εμφύλιος στην Κίνα, έτσι, αλλά τα δύο κράτη τα οποία προβλέπεται να γίνει ή είναι στις σκέψεις κάποιον να γίνει είναι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, ήθιστε να λένε ότι η Αγγλία είναι η 52η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Ήθιστε να λένε ότι η Αγγλία, πέρα από τα 4 Ηνωμένα Βασίλεια, έχει και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η αρχή των ερπετόμορφων ήταν η Βασίλισσα Ελισάβετ. Έχει γίνει μια τεράστια ανακατάταξη. Και αυτά τα περισσότερα θα τα πούμε στη, αν είπα, τη ιστορία της ανθρωπότητας στο τρίτο μέρος. Λοιπόν, στο συνδρομητικό μέρος του καναλιού. Σταματάω πάντως εδώ να σας πω ότι η Λευκή Αδελφότητα και η Μαύρη Αδελφότητα είναι αυτή τη στιγμή σε μια προσωρινή ανακοχή, διότι πλήγεται και ο Πούτιν, πλήγεται και ο Μπάιντεν. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Ποιος είναι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής? Γράψτε. Καμίλα. Πούντι. 4 χρόνια Πούντι. Θυμάστε που λέγαμε στην αρχή ποπό, από εδώ, από εκεί και με το που θα ανέβει ο Μπάιντεν σε 2 μέρες θα πεθάνει και θα αναλάβει η Καμίλα Πούντι. Εάν πεθάνει ο Μπάιντεν μέχρι τον Σεπτέμβριο, γιατί εκεί κορυφώνονται τα πίξ της χρονιάς του Δράκου, πέρα από το γεγονός ότι θα πρέπει να βγει ένας καινούριος υποψήφιος για την Προεδρία εκ μέρους του κόμματος του Μπάιντεν, θα πρέπει κάποιος να αναλάβει προσωρινά μέχρι να τελειώσει η χρονιά το 2024, αυτή η χρονιά Φίστινγκ, την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, φίλες και φίλοι, είναι για την Καμίλα. Άρα για κάποιο χρονικό διάστημα, υποθετικά μιλάμε, θα είναι αυτή. Ποιος είναι ο επικρατέστερος να είναι Vice President, αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εάν γίνει αυτό το πράγμα? Ο Μπλίκεν, ούτε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο πρώτος έγχρωμος στην κυβέρνηση του Biden, νομίζω υπήρχε και παλιότερα ένας άλλος, λοιπόν, ούτε ο Υπουργός Οικονομίας, ούτε οι Πελώση που λένε θα την επαναφέρουν πάλι πίσω, ούτε τίποτα. Άρα ο Μπλίκεν, ο άνθρωπος που ήταν κολυτάρι του Μητσοτάκη και ήρθε εδώ πέρα και του έδωσε τις εντολές, θα είναι ο Vice President των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στην πραγματικότητα, αν τυχόν συμβεί κάτι, μέσα στο 2024 θα είναι μια αδρανή χρονιά, διότι πολύ απλά θα υπάρχει ακόμα το σοκ ότι χάθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής on duty από φυσικά αίτια. Έτσι, επί του καθήκοντος με φυσικά αίτια. Εάν κατέβουν υποψήφοι ο Τραμπ με τον Biden, αν ξεπεράσει το σκόπελο με τα δικαστήρια που δεν του επιτρέπουν και οτιδήποτε άλλο, γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, φίλες και φίλοι, τότε θα έχουμε και πρωτού επεισόδια, γιατί δεν θα αφήνουν τον Τραμπ να κατέβει, θα αλλάξει το status quo. Ο Χαράρη, το υπαθροπίδιο του Κλάους Σουάμπ στο Νταβός, δήλωσε ότι αν βγει ο Τραμπ θα είναι πλήγμα κατά της παγκόσμιας τάξης. Και όταν λέει ο Χαράρη παγκόσμια τάξη, εννοεί νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Θα μας πεις τι μας νοιάζει αυτά τα πράγματα. Δεν βοήθησε τίποτα. Τελικώς, ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Μπάιντεν την Ελλάδα. Το Μπάιντεν βοήθησε την Ελλάδα γιατί ήταν οι γεωπολιτικές καταστάσεις. Τώρα όμως αυτή τη στιγμή με αυτό που γίνεται με την Ιεμένη κάτω, το οποίο είναι πολύ γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό και στο οποίο εμπλέκεται και η Αγγλία, όπου εμπλέκεται η Αγγλία υπάρχει αυτό που λέμε η ισοπαίδωση, κυρίες και κύριοι, τότε τα πράγματα πάνε κάπως πιο δύσκολα και το ρολόι της καταστροφής θα περάσει και το 12 και θα πάει και ένα δευτερόλεπτο μετά. Άρα, αυτά είναι από την πλευρά του Biden. Από την πλευρά του εντός εισαγωγικών 78χρονου, νομίζω, αλλά υγιέστατου Τραμπ, ουέ και αλίμονο αν υπάρξει βιολογικός θάνατος, όσο είναι στη διαδικασία να κατέβουμε στις εκλογές. Διότι όλο το κοσπίρες θα λέει ότι τον φάγανε με, πώς το λένε, αδρενοσώμιο, με παπαροσώμιο, με κουράκε, με κουράρε και λέω κουράκε,
ξέρω εγώ, με τα, σαν το V for Vendetta μύρισε το τριαντάφυλλο και πέθανε, με οτιδήποτε άλλο. Και ίσως προκύψει ένας εμφύλιος. Ακόμα πληρώνει 4 χρόνια μετά, μ' αρέσει που λένε για την ταχύτητα της ελληνικής δικαιοσύνης, πληρώνει ο Τραμπ τα σπασμένα κάποιων ανθρώπων που μπήκαν μέσα στο Καπιτόλιο, που είναι υποχρεωμένος να τους υποστηρίξει γιατί ήταν υποστηριχτές του. Απ' την άλλη πλευρά, ο Βλάντιμιρ Πούτιν έχει πολλούς φίλους. Και έχουν ένα μεγάλο ελάττωμα αυτοί οι φίλοι, φίλες και φίλοι. Πάνε πολύ κοντά σε παράθυρα, τα ανοίγουν και πώς τους κόβει, κάνουν μια έτσι και πέφτουν και σκοτώνονται. Αυτοκτονούν. Χαριτολογώντας το λέω, ειρωνικά αυτά, από την πολύ χαρά που είναι φίλοι του Πούτιν. Βγαίνει ένας, ας πούμε, σε μια περιοχή και λέει ότι εγώ υποστηρίζω Πούτιν και παράλληλα το βρίσκουν ότι είναι ο Γκρούεζας. Το θυμάστε στο υπάρχει και φιλότιμο, ο Γκρούεζας. Εσύ, Γκρούεζα, λέει, πού, πώς το βρήκες, λέει, αυτό το σπίτι. Έλα, εγώ είμαι του κόμματος. Έτσι ακριβώς, σε κάτι δούμες εκεί πέρα, σε κάτι περιοχές, στην Τανού Τούβα και αυτά, έχει ο άλλος 4 διαμερίσματα, 5 αυτοκίνητα, από εδώ από εκεί. Ξαφνικά γίνεται ένας έλεγχος, πάει μια ειδική υπηρεσία και ο άνθρωπος, επειδή υπάρχουν πολλοί στο σπίτι, ανοίγει το παράθυρο και φεύγει από κάτω. Τραπεζίτες φεύγουν από κάτω και ούτω καθεξής. Για 300 κιλά καπνό, λαθρεμποριαστό, για 30.000 τόνους πετρέλαιο, λαθρεμπόριο, ενώ γίνονται κακός χαμός από εδώ και από εκεί, εκτελούνται συμβόλαια στην ελληνική μαφία. Φανταστείτε τώρα οι ολιγάρχες, οι 250 ολιγάρχες που φύγανε εκτός Ρωσίας, που έχουν αθρηστικά χάσει κάτι τρεις. Εάν υπάρχει νεύρα τόσα σε αυτούς και εκτελούν Greek Mafia κτλ, φανταστείτε τι νεύρα υπάρχουν στους ολιγάρχες που χάσαν τα πάντα. Ο άνθρωπος που είχε την Chelsea αναγκάστηκε να τη δώσει γιατί δεν είχε λεφτά. Ο αυτός που έχει το Σκορπιό την έχει σκαπουλάρει γιατί είχε τα χρήματα στην Ελβετία. Άρα, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μίσος εναντίον του Πούτιν. Εγώ δεν θα κρίνω σε αυτό το σημείο τον Πούτιν σε σχέση με τους ολιγάρχες. Μιλάω καθαρά ελληνικά και σε εξηγώ. Αλλά μπαίνουμε στη χωριά του Δράκου. Δρακονιανοί, ερπετό δρακονιανοί, δράκοι, κακές συγκυρίες, η μοίρα του πλανήτη μας, η μοίρα με όμικρον γιώτα και όχι, δηλαδή πόσες μοίρες, έτσι, σε σχέση με τον ήλιο στρέφεται, αλλάζει ο μαγνητικός βοράς, αλλάζουν οι καταστάσεις και εμείς καθόμαστε και συζητάμε και λέμε, ξέρω εγώ, για πράγματα άσχετα στον ελληνικό τομέα. Στην παγκόσμια σκηνή αναμοχλεύουν οι καταστάσεις και πλέον σε αυτά που λέγονται στον Davos, καταλαβαίνω ότι ο πλανήτης μπαίνει σε μία κατάσταση, η οποία κατάσταση αυτή θα την έλεγα ότι είναι dull. Είναι δηλαδή αυτό που λέμε, κάποια πράγματα είναι ηρεμίας και κάποια πράγματα τα βαριόμαστε. Το καινούριο παραμυθάκι που πρέπει να μας πετάξουν, ενώ γίνεται μία εκαθάριση και σε επίπεδο πλουσίων και σε επίπεδο ολιγαρχών και σε επίπεδο βασιλικών οικογενειών, το καινούριο αυτό το κομμάτι πρέπει να πάρει οργανώσεις, οι οποίες οι οργανώσεις αυτές είναι υποχείρια και διαχειριστήρια, να το πούμε έτσι, της παγκόσμιας νέας τάξης. Έτσι, πεθαίνει στα 98 του λογικός ο Ντελόρ και το Ευρωπαϊκό Τομέα της Τριμερούς Επιτροπής χειρεύει ο πρόεδρος και πρέπει να μπει καινούριος, ο οποίος θα έχει να αντιμετωπίσει το Γιουραράμπια. Ένα. Οι διάφορες παγκόσμιες οργανώσεις, ΟΗΕ, UNESCO κτλ, προσανατολίζονται να αλλάξουν αρχηγούς. Δύο. Η επιτροπή casting, γιατί κάνουν casting πλέον, πώς πάνε και κάνουν διαδικασίες να πάνε στο MasterChef, βλέπει τους υποψήφιους που μπορεί να είναι σε κάποια σημαντικά πόστα. Έσπευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πει ότι δεν θα φύγω ποτέ από την Ελλάδα και τέτοια πράγματα. Να πας, άμα είναι να πας, να ηρεμήσουμε. Ένα κομμάτι που πρέπει να καταλάβουμε είναι το γεγονός ότι η νέα τάξη πραγμάτων, ο Χαράρι, ο Κλάους Σουάμπ,
και όλες αυτές οι 13 οικογένειες έχουν πάρα πολλά εργαλεία. Ένα από τα εργαλεία που μπορεί να έχουν είναι το γεγονός ότι αν τυχόν δεν πάνε καλά τα αποτελέσματα στις εκλογές της Ρωσίας, της Αμερικής, δεν βγει ο Τραμπ, μπορεί να έχουμε έναν εμφύλιο. Να έχουμε πολιτείες οι οποίες είναι υπέρ του Τραμπ, πολιτείες οι οποίες είναι υπέρ του Μπάιντεν. Και προσέξτε, αυτές οι εκλογές θα γίνουν υπό τη σκέπη του AI, του Artificial Intelligence. Ήδη η Samsung στέλνει ότι το καινούριο το S24, το Ultra, θα είναι Artificial Intelligence και θα δημιουργεί εικόνες όπως οι εικόνες που σας δημιουργήσανε στην συναγωγή των Εβραίων στη Νέα Υόρκη και όπως οι εικόνες που σας δημιουργήσανε στο περιστατικό στο Μαϊάμι. Στρέψατε εσείς την προσοχή σας προς το Μαϊάμι και τις κατακόμβες της Νέας Υόρκης. Ότι σκοτώνουν παιδιά και τα πάνε από κάτω. Ναι, θυμάστε πώς λεγόταν το προηγούμενο με τις υπόγειες στο S, τους QAnon και όλα αυτά. Κάπως έτσι έχασε η παγκόσμια σκηνή το τι γινόταν. Και μέσα στις αρχές του Τραμπ αυτοκτονεί και ο Epstein, ο οποίος έχει τις περίφημες λίστες. Εμφύλιο στην Αμερική με πολύ άσχημα αποτελέσματα. Εμφύλιος όμως και στη Ρωσία, ή μάλλον προσπάθεια πραξικοπήματος, η οποία μία έγινε και έδειξε την πυγμή του ο Πούτιν, καθαρίζοντας τον τυπά της Βάγνερ, που έχουμε κάνει εκπομπή. Ψάχνοντας η παγκόσμια υπερκυβέρνηση, όπως τα έχω πει στη σειρά ανίποτε ιστορία της ανθρωπότητας, όπου υπάρχουν άνθρωποι τους οποίους περνάνε από δίπλα σου και μπορεί να έχουν αξία εννοείται για αυτούς τους επικυρίαρχους, το μισό πλανήτη, όχι σε χρήμα, σε δύναμη, σκοτώσε αυτούς. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Είμαστε στη χρονιά του Δράκου. Έτσι. Λοιπόν, ποιοι είναι οι υποστηρικτές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας? Είναι ο Bill Gates, ο Klaus Schwab και άλλοι. Ο Φαούτσι, στα 87 του τα λοιπά, την έκανε από κούπες. Θυμάστε λίγο κάποια στιγμή που σας λέω ότι ο Φαούτσι λέει το 2030 το κορονοϊό, το 2027 λέω εγώ, ο Φαούτσι έφυγε, έλεγε αυτός 7 με 8 δόσεις εμβολίου, νομίζω τώρα πέφτει 5η με 6η, ο Παπαδάκης έκανε 5η, αν έχει χάσει καλή μία, 6η. Πρώτη φορά στην ελληνική επικράτεια σας είχα δείξει το δοσολόγιο από την Ισπανία ότι είναι 8 οι δόσεις. Μου λέγατε τότε ότι είμαι υπερβολικός. Και επειδή επισκέφτηκα πρόσφατα τον Μπακάκο, αυτή είναι η βασική κίνηση για το 2024. Ακούστε λίγο τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τι λέει, το θυμάστε αυτό που λέει, τι λέει. Και θυμηθείτε λίγο τις κάρτες Illuminati, οι οποίες κάρτες Illuminati κάποια στιγμή σας είχα δείξει το Flesh Eater, δηλαδή τον ιό που τρώει την σάρκα. Ο επίσημος ληξίαρχος για τις κάρτες Illuminati, ο φίλος μου ο Ηλίας από τη Χαλκίδα, προφανώς τώρα που με βλέπει θα πανηγυρίζει γιατί θα αναφέρω κάτι που μου το πέταξε ακροφυγός, αλλά και την περίφημη κάρτα. Λοιπόν, ακούστε λίγο κάτι και θα κάνετε τους συλλογισμούς μαζί μου. Μ' αρέσει να κάνετε συλλογισμούς μαζί και να με ρωτάτε παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ότι όχι, να μου λέτε ότι αυτά που μας είπες για την Κέιτ Μίτλετον τα μάθαμε στον Ενικό του Χατζηνικολάου. Is pork barbecue spicy halal? Yes it is. Έτσι. Ρωτάει ο μουσουλμάνος το Βιετναμέζο, εάν το χοιρινό, ας πούμε, το κότσι με σος μπάρμπικου και έχει σκοτωθεί με χαλάλ, με μουσουλμανική δηλαδή νοοτροπία. Τι άλλο να πεις. Λοιπόν, θα ήθελα να βάλω μια φωτογραφία άλλη, αλλά μόλις βάλω αυτή τη φωτογραφία ξέρω ότι θα φάω down. Οπότε, να σας πω κάτι και επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου, τον Μιχάλη, που μου έχει δώσει μια λύση σύντομα μαζί σας. Αυτή η λύση, η οποία θα σας λύσει λίγο και τα χέρια και όχι μόνο όσο αφορά το περιστατικό, όσο αφορά την οπτικοποίηση κάποιων πραγμάτων. Λοιπόν, ακούστε λίγο, γιατί κάποιοι σας λένε για τον Davos και κάποιοι σας δείχνουν και κάτι, ένα ψεύτικο, το βίντεο που υπάρχει κάποιος που βρίζει και λέει τη λέξη F-word εναντίον του Schwab και μιας άλλης, είναι ψεύτικο, είναι κόλπο από το Schwab χαριτολογώντας, αυτοτρολάρεται, έτσι λοιπόν. Οπότε πάμε λίγο, όχι, γιατί κάποιοι το ανεβάσανε και σαν πραγματικό και κάνουν ολόκληρες εκπομπές και λίγα τους είπε και τέτοια πράγματα. Ακούστε το λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κόσμος δεν είναι έτοιμος για την επόμενη πανδημία, λέει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας. Δεν έχει ακόμα υπογραφεί από όλα τα κράτη, ούτε καν η συνθήκη πανδημικής ετοιμότητας του ΠΟΗ, έτσι, Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο πλανήτης δεν είναι έτοιμος για την επόμενη πανδημία, η οποία θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερη από αυτή που μόλις βιώσαμε, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ΠΟΗ. Είναι το 23ο λεπτό της εκπομπής που βιώσαμε. Κάτσε λίγο να δω κάτι ρε παιδιά, τι λέει σήμερα ο ΕΟΠΗ. 104 νεκροί στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα από κορονοϊό. Βιώσαμε. Τελείωσε. Και απλώς με την ευκαιρία 104 Έλληνες πεθάναν από κορονοϊό. Είναι σωστή η λογική μου ρε παιδιά. Πείτε μου αν έχω κάνει κάποιο λάθος. Έτσι λοιπόν. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως δεν έχουν υπογράψει όλοι οι παγκόσμιοι ηγέτες τη συνθήκη πανδημικής ετοιμότητας του ΠΟΗ. Η συνθήκη καταρτίστηκε από τον ΠΟΗ σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί διεθνή συμφωνία για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η επόμενη πανδημία. Το θέμα συζητήθηκε χθες σε ειδική εκδήλωση που διεξήχθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Φόρουμ, Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Έτσι. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχουν ιοί. Υπάρχουν παθογόνα, θα υπάρχουν σειρές κρουσμάτων. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχουν ιοί, υπάρχουν παθογόνα, θα υπάρχουν σειρές κρουσμάτων. Νομίζω ότι στο βιβλίο του ο Bill Gates, ο οποίος είναι πληροφορικάριος. Έτσι. Αυτό λέει ακριβώς. Θα δείτε όμως ποιος το λέει. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για να το περιορίσουμε. Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε τις σειρωές του μέλλοντος να εξελιχθούν σε πανδημία, είπε ο Dr. Bissen, επικεφαλής του Κέντρου Υγείας και Περίθαλψης του WEF. Του WEF. Το Κέντρο Υγείας και Περίθαλψης. Έτσι. Του World Economic Forum. Μέχρι στιγμής ψάχνω να βρω πού μιλάει κάποιος από το ΠΟΗ. Και επειδή ψάχνω από το ΠΟΗ, το οποίο είναι γνωστό ως WHO, World Health Organization, ακούτε λίγο. Η πανδημική συμφωνία είναι το κλειδί για να προετοιμαστούμε καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε την νόσο Χ. Αυτό που ήθελα να σας σηκώσω σε φωτογραφία είναι από το Scrabble τα πουλια, ας το πούμε έτσι, τα οποία δημιουργούν τη λέξη Disease X. Είναι σε αυτούς, σε εμάς είναι ασθένεια Χ. Ο Ηλίας τώρα αυτή τη στιγμή θα είναι στη Χαλκίδα και θα κάνει έτσι. Υπάρχει κάρτα. Δεν θα τη σηκώσω. Λουλούδι θα σηκώσω. Γιατί όλα αυτά τα διέπει ο δράκος. Η κίτρινη αδελφότητα. Θα ακούσετε. Και τα περισσότερα θα τα ακούσετε στο συνδρομητικό. Προχωράμε. Πού ήμουνα, κάτσα. Ναι. Η πανδημική συμφωνία είναι το κλειδί για να προετοιμαστούμε καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε την νόσο Χ που θα προκαλέσει την επόμενη πανδημία. Ξέρω ότι θα υπάρχει επόμενη πανδημία. Η συμφωνία αυτή μπορεί να ενοποιήσει όλα τα βιώματα που είχαμε, τις προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε και τις λύσεις που αναπτύξαμε. Είπε ο Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ. Η νόσος Χ είναι η ονομασία που έχει δώσει ο Οργανισμός Υγείας σε ένα υποθετικό παθογόνο μικροοργανισμό που θα προκαλέσει την επόμενη πανδημία. Στο χειρότερο σενάριο, το παθογόνο αυτό μπορεί να σκοτώσει 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Τζον Χόπκινς, το πανεπιστήμιο, όταν τελείωσε το Μάρτιο του 23, ένα χρόνο πριν, οι νεκροί στον κόσμο από κορονοϊό ήταν 6.800.000, κάτι τέτοιο λέγανε. Άρα θα σκοτώσει 7-8 φορές περισσότερο. Άρα θα σκοτώσει περίπου όσο σκότωσε η Ισπανική γρίπη πριν από περίπου 110 χρόνια. Και ξέρουν αυτοί ότι είναι υποθετικό, το κάνουν το λέτε, ότι είναι παθογόνο μικροοργανισμό. Το ξέρουν. Όσοι είστε βιολόγοι εδώ πέρα μέσα και όσοι είστε γιατροί εδώ πέρα μέσα, ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλαπλές λύσεις για να δημιουργηθεί μια πανδημία. Έτσι, λοιπόν, ακούστε λίγο. Κοινός εχθρός. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα κοινό εχθρό. Εάν δεν υιοθετήσουμε μια κοινή αντίδραση, θα αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα που είδαμε με την COVID, είπε αυτός ο Ghebreyesus. Επισήμενα ακόμα πως αν δεν τα καταφέρει η δικιά μας γενιά που βίωσε από πρώτο χέρι μια πανδημία, δεν νομίζω να πέθανε το σκυλί. Να, από κάτω το σκυλί αυτό. Αυτό είναι καινούριο φρούτο στην πολυκατοικία. Το σκυλί πέθανε. Έτσι, λοιπόν. Τον είχα απέναντι τόσο καιρό, τώρα το έχω από κάτω. Εδώ. Με τα εξελίξεις. Εξελίσσεται το κανάλι. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι λέει ο Ghebreyesus. Αν δεν τα καταφέρει η δικιά μας γενιά που βίωσε από πρώτο χέρι μια πανδημία, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει η επόμενη. Πεθάνατε τα παιδιά σας. Τέρμα. Τέρμα. Δηλαδή, μας το λέει αυτός. Κοίταξε να δεις, η δικιά μας γενιά. Η δικιά μας γενιά είναι 25 χρόνια.
Το φάγα στα 47. Παπ, τελείωσε, 25 χρόνια. Τα παιδιά των παιδιών μου, κάνει νύχτα σας. Ετοιμαστείτε νεκροσακούλες. Χρονιά του δράκου. Τι κάνει ο δράκος? Έλα, Game of Thrones. Τι κάνει ο δράκος? Καίει. Έτσι, τι κάνει ο δράκος? Τρώει. Πού βλέπουμε δράκο? Στο Hobbit. Πού βλέπουμε δράκο? Έτσι, στο Game of Thrones. Πού βλέπουμε δράκο? Παντού. Σε όλα τα βασισμένα στη μασονία παραμύθια. Μάλιστα. Άρα ο δράκος θα σηκωθεί, η Κίνα θα σηκωθεί και θα καταφάει τον κόσμο με πανδημία. Ατύπως, κάπως έτσι δεν ξεκίνησε και η COVID στη Wuhan, ένας δράκος έκανε μία έτσι και έφυγε παντού και πεθάνανε ο κόσμος από την COVID. Εκτός αν πιστεύετε ότι είναι το γουρουνάκι με την νυχτερίδα κτλ. Κτλ. Άρα ένας καινούριος δράκος, τη χρονιά του δράκου που θα ξεκινήσει στις 10 Φεβρουαρίου, που η κομβική ημερομηνία σας είπα και στη χθεσινή εκπομπή, την έκτακτη, δείτε τι αν δεν την είδατε, δηλαδή στις 14 Φεβρουαρίου θα αρχίσουν να μετράνε οι 1000 μέρες του Αντίχριστου, θα είναι η καινούρια πανδημία. Ξέρω και την πανδημία. Να μας πούν και τα νούμερα του Λότο. Έτσι, λοιπόν, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για την επόμενη πανδημία. Δεν είμαστε για καμία πανδημία. Έχουμε όμως γίνει κάποια θετικά πρώτα βήματα που κάναμε όλοι μαζί και μπορούν να μας προετοιμάσουν καλύτερα. Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα δείτε, εξηγεί ο άνθρωπος. Λέει, η συνθήκη πανδημικής ετοιμότητας είναι ανοιχτή σε τροποποιήσεις από τους παγκόσμιους ηγέτες. Η καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή της είναι τον Μάιο του 24. Σας είπε χρονιά DP, Double Penetration και Fisting μαζί. Έτσι. Ωστόσο, οι διαφορετικές απόψεις που εκφράζουν διάφορα κράτη υποδηλώνουν πως μπορεί τελικά να μην περάσει. Τι είναι αυτό, το ξέρετε, σας έχουν πει? Τίποτα. Οι παγκόσμιοι ηγέτες καλούνται να υπογράψουν μια συνθήκη η οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη πουθενά. Τουλάχιστον δεν υπήρχε μέχρι πριν από 15 μέρες. Στόχος της συνθήκης είναι η ενίσχυση των εθνικών, περιφερειακών και παγκοσμίων ικανοτήτων στη διαχείριση των πανδημιών. Αυτό που συμπεριλαμβάνει την σημαντική ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη βελτίωση των συστημάτων προειδοποίησης, της ανταλλαγής δεδομένων GDPR, της έρευνας και τοπικής περιφερειακής και παγκόσμιας παραγωγής και διανομής των απαιτούμενων αντιμέτρων, εμβόλια, φάρμακα, διαγνωστικά τεστ, εξοπλισμός, ατομικής προστασίας, κουλουπού. Άρα, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζονται για ένα πλήγμα, ένα χτύπημα, το οποίο το χτύπημα αυτό θα γίνει με τις ευλογίες της νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Δηλαδή, θα κάτσω και να πω σε ένα σημείο ότι μπορεί η νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων να επιθυμεί να υπάρξει μια επιδημία, γιατί παραδείγματος χάρη δεν προσπαθεί να αλλάξει τις συνθήκες υγιεινής στην Αφρική, τις συνθήκες υγιεινής στην Νότια Αμερική, τις συνθήκες της υγιεινής στην Νότια Ανατολική Ασία. Δεν προσπαθεί να περιορίσει την παιδεραστία, ίσα-ίσα που την κάνει και μέρος του συστήματος. Δεν προσπαθεί να σταματήσει την παιδική πορνεία, δεν προσπαθεί να σταματήσει το τράφικινγκ, δεν προσπαθεί να σταματήσει τα ναρκωτικά, δεν προσπαθεί να σταματήσει την υπερσυνταγολόγηση, δεν προσπαθεί να κάνει καλύτερες συνθήκες υγιεινής, δεν προσπαθεί να βγάλει περισσότερο νερό για τον πλανήτη, δεν προσπαθεί να περιορίσει την καταστροφή των πρώτων υλών, αλλά τι σου λέει, να έχουμε πληροφορία. Δηλαδή, να το πάμε λίγο έτσι με την ελληνική ταινία του Παπατρέχα, όχι ο Παπατρέχας, ο Ερημοσπίτης και Πολυτεχνής και Ερημοσπίτης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει ως βοηθός φαρμακείου, τον αφήνει το βράδυ πρώτη βάρδια και ο άνθρωπος κάνει τα πάνδυνα. Φτιάχνει φάρμακα τα οποία κάνουν μοτοσακό τους ανθρώπους, κρατάει το φανάρι σε μια ερωτική περίπτυξη ενός ζευγαριού και στο τέλος και στην αρχή μάλλον δίνει και μια παχιά ασπιρίνη σε κάποιον που ίσως δεν χρειάζεται καθόλου ασπιρίνη. Ο πλανήτης πλέον έχει πάρα πολλούς ανθρώπους, επιστήμονες, οι οποίοι επιστήμονες πλέον έχουν κάνει το εξής θέμα και αυτό είναι σημαντικό πάρα πολύ. Εμπλέκουν την πολιτική και τη διαχείριση χρημάτων και δύναμης στην άσκηση της επιστήμης. Δηλαδή, ένας που είναι καθηγητής πληροφορικής, παραδείγματος χάρη, ψωνίζεται και κατεβαίνει ως υποψήφιος και βγαίνει μετά από πάρα πολλά πράγματα και στο τέλος ανεβαίνει πάνω για να ασκήσει πολιτική, έτσι, χωρίς όμως να έχει καθόλου εμπειρία στα κοινά, στην κοινότητα. Να το πάρουμε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υποτίθεται ότι έχει τελειώσει το πτυχίο ιστορίας ο Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης μετά από 10 χρόνια. Βαρέθηκαν και οι ιστορικοί και του δώσαν το πτυχίο. Ο άνθρωπος αυτός, αφού πρώτα πούλησε
τα λιγουρεύεστε τα λοιπά, ό,τι βιβλία. Προσέξτε, αυτός ο άνθρωπος έψεγε κάποια στιγμή το Λιακόπουλο. Όπου ο Λιακόπουλος έλεγε σηκωθείτε από τον τιβάνι και έτσι και τα λοιπά. Τώρα ο άνθρωπος έχει περιοριστεί στο δικό του χώρο, να είναι καλά, μακριά από μένα και ας είναι και 5 πόντους. Ο τα λιγουρεύεστε τα λοιπά με την τσιρίδα φωνή που έχει πληρώσει ανθρώπους να του κάνουν ορθοφωνία και άλλα πολλά. Ο άνθρωπος αυτός με τη λίγδα μαλλί, ο άνθρωπος που κόλλησε 2 φορές κορονοϊό και μετά έλεγε ψέματα, έλεγαν οι εφημερίδες, δεν έχω κολλήσει, ο οποίος είπε ότι και τι είναι κακό να γίνουν τα παιδιά που θα υιοθετηθούν από ζευγάρια ομοφυλοφίλων και να γίνουν και αυτά ομοφυλόφιλα. Το είπε πριν από λίγες μέρες. Αυτός ο άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, απορώ πού απέκτησε εμπειρία άσκησης πολιτικής. Δεν είναι καν καθηγητής πολιτικής, γεωστρατηγικής. Μην μπερδεύεστε με το πολιτικός μηχανικός. Ο πολιτικός μηχανικός δεν έχει καμία σχέση. Δεν πάει στη Βουλή και φτιάχνει νόμους επειδή είναι πολιτικός μηχανικός. Φτιάχνει σπίτια. Γιατί το 160 από τους 300 που είναι μέσα στη Βουλή είναι πολιτική, μηχανική και αρχιτέκτονας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, χωρίς εμπειρία καθόλου, που έκανε ορθοφωνίες, που είπε τα μύρια όσα, που ο άνθρωπος λέει αρλούμπα, μία αρλούμπα ανά δευτερόλεπτο, που σε περίπτωση που μας λείπουν βλήματα για τα S300 μπορεί να μας δανείσει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αυτός ο άνθρωπος που απέκτησε εμπειρία στην πολιτική, πουθενά. Αν θέλετε να το πούμε διαφορετικά, με την ίδια λογική θα μπορούσατε να μου πείτε πού απέκτησε εμπειρία. Παραδείγματος χάρη λέω ο Τραμπ, ένα παράδειγμα. Ο Τραμπ διοικούσε ομίλους εταιριών, οι οποίοι ήταν 15 και 20 και 30 χιλιάδες άτομα. Φανταστείτε τώρα έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται. Δηλαδή, να πάρουμε ένα παράδειγμα χωρίς να το θεωρώ αρνητικό, ο κ. Βακάκης, ο οποίος έχει τα τζάμπο. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες άτομα έχει από κάτω. Έχει εμπειρία στο government, έτσι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε το βιβλιοπωλείο που το καίγανε κάθε 15 μέρες οι αναρχικοί, γιατί είχε και ένα άτυπο μπιφ μαζί του. Αυτά τα πράγματα τώρα προσπαθούν τώρα να συνενώσουν όλους τους ηγέτες που οι περισσότεροι από αυτούς είναι ασκετήλες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μιλάγαμε με ένα φίλο μου στην Αργεντινή, μάλιστα, εάν είσαι εσύ αυτός που μπήκες από την. Αχ, κάτσε να δω λίγο, συγγνώμη. Αγαπητέ Νίκο, αν είσαι εσύ αυτός που μπήκες από την Μεντόζα της Αργεντινής, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καινούρια σημαία. Η 13η από τις 24 περιφέρειες της Αργεντίνης μπήκε κάποιος από τη Μεντόζα καινούριος για πρώτη φορά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι τρέξανε πανικόβλητοι και ψηφίσανε το σχιζοφρενή δολοφόνο με το πριόνι, τον καινούριο, τον πρόεδρο της Αργεντίνης, και στις πρώτες 15 μέρες τους έχει κάνει 30 πτωχεύσεις και απίστευτο ποσοστό να με πληθωρισμού, ο οποίος ίσως περνάει και τη Βενεζουέλα, ίσως περνάει και τη Ζιμπάμπουε. Η Ζιμπάμπουε έχει διορθωθεί. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι ρωτάμε περίπου πού υπάρχει αυτή η εμπειρία σε αυτούς τους ανθρώπους. Και η εμπειρία στους ανθρώπους αυτούς δεν υπάρχει πουθενά. Στου Κασίδη το κεφάλι θα βγάλουν εμπειρία και στο Κασίδη το κεφάλι θα βγάλουν εμπειρία και τα Κασίδια είμαστε εμείς. Τα Κασίδια είμαστε εμείς. Λοιπόν, η χρονιά του Δράκου θα φέρει πολλές ανακατατάξεις σε όλους τους τομείς. Όχι, δεν σας λέω τώρα αν έχετε οροσκόπο τάδε και έτσι και αυτά πράγματα. Μπορεί να φέρει κάτι που είναι πολύ θετικό, αλλά κυρίως όσο αφορά τη γεωπολιτική και τη γεωστρατηγική, θα φέρει κάτι που είναι κακό. Το παλιό αίμα των πολιτικών θα εκαθαριστεί και ανεβαίνουν πάνω καινούργιοι. Ένα που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το καινούριο αίμα όσο αφορά τις βασιλικές οικογένειες θα ανέλθει σε σχέση με τους παλιούς βασιλιάδες. Η Μαργαρίτα της Δανίας, μια αγαπημένη βασίλισσα, έφυγε υπό την απειλή της Μαρίας Αυστραλίας και Σκωτίας, ότι επειδή με κεράτωσε ο καινούριος βασιλιάς της Δανίας, εγώ, εάν δεν μου δώσεις το βασιλικό θόκο, δεν γίνω βασίλισσα, θα φύγω από τη χώρα. Αντί να πει με τα ωραία ελληνικά που ξέρει η Δανέζα, διατηρεί τον τίτλο της βασίλισσας Μάργαρετ, που καπνίζει και άφιλτρα, νομίζω καπνίζει 22, αντινικό του, 22. Αλλά τώρα τις έχουν περιορίσει λίγο ότι έχει κάνει κάποιες επεμβάσεις. Μπορεί να τις έλεγε IB2. Έτσι. Αϊκίχου και IB2. Είναι η δραματική σειρά του Αντένα. Αντί αυτού, αναλαμβάνει πάνω. Στην Αγγλία γίνεται. Καλά, προφανώς τελείωσε. Βιολογικά έφτασε τον αιώνα η Δρακονιανή. Ανέλαβε πάνω ο γιος της, ο οποίος έφτασε τα πόσα χρόνια. Και από εκεί και πέρα, ίσως αναλάβει ο Will Emmy πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζουμε. Επίσης, υπάρχει τεράστια ανησυχία για το ποιος θα είναι ο διάδοχος του θρόνου του Μονακό. Η Σαρλότ είναι ψυχολογικά ασθενής, ο Αλβέρτος δεν είναι μικρός ηλικία και δεν ξέρουμε πώς θα είναι η συνέχεια των βασιλείων της Ευρώπης. Σε σχέση με όλα αυτά, όλα τα άλλα βασίλεια που είναι πέριξ
όλα τα άλλα βασίλεια που είναι πέρυξη της Ευρώπης και είναι ενισχύ, φέρνουν την καινούρια φουρνιά. Ο γιος του Σουλτάνου του Μπρουνέι παντρεύτηκε πριν από λίγες μέρες και μάλιστα το παιδί είναι και νεαρή ηλικία. Ο πατέρας του είναι πάρα πολλά χρόνια πάνω. Ο διάδοχος του Μαροκινού θρόνου, αυτό που κάποιοι. Τι να κάνουμε, τόσα ξέρω, τόσα λένε, το λένε και τον Αντίχριστο, το παιδί απλούστατα είναι ο διάδοχος του βασιλικού θρόνου του Μαρόκου και μάλιστα έχει και ένα συνήθεια, όπως είπα, τραβάει το χέρι. Και όλες γιατί δεν θέλει να το φυλάνε, υποτίθεται είναι πιο friendly με το λαό. Είναι 18-19 χρονών. Επειδή κάποιοι λένε ότι υπάρχουν κρίσεις βασιλικές οικογένειες, βασιλικές οικογένειες ήταν και θα είναι για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Είναι οι συμμέτοχοι και οι συνένοχοι και οι συμπαραστάτες στις 13 βασιλικές αρχαίες οικογένειες, οι οποίες προκύπτουν από το αίμα του δράκου. Περισσότερα στο συνδρομητικό μέρος του κανονίου για το αίμα του δράκου. Το παλιό βασιλικό αίμα που ξεκίνησε από τη μήτρα της Αγίας Εφροσύνης Κασταμονίτισσας, η οποία παντρεύτηκε τον αρχηγό των Μαγιάρων, και της Αλεξίας Κομνηνής, την οποία την αναφέρει και ο Γκάτσος στο περίφημο τραγούδι του Προσευχή, οι οποίες κάνουν και οι δύο από 17 παιδιά, που και τα 17 παιδιά ήταν βασίλισσες ή βασιλιάδες ή βασίλισσες. Αυτό είναι το παλιό βασιλικό αίμα που έδρα του το περίφημο Black Forest, έτσι, το μέλλον αδρυμό. Πρέπει να ξέρετε ότι έχει βάλει βάσεις, γιατί πρέπει να κάτσει χιλιάδες χρόνια σε αυτόν τον πλανήτη. Είναι οι επικυρίαρχοι, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονταν με την εκάστοτε αόρατη δύναμη, τον εκάστοτε αόρατο κόσμο. Αλλά για τον αόρατο κόσμο έχω μιλήσει άλλοι, δεν θέλω να μιλήσω εγώ περισσότερο. Λοιπόν, η Κίνα μεταστρέφεται με ένα déjà vu, έτσι, στην παλιά αυτοκρατορική Κίνα, η οποία είναι ο εκάστοτε αυτοκράτορας, είναι ο ηγέτης του δράκου. Η Κίνα πλέον θα καταπνίξει τον πλανήτη και ισχύει αυτό το ρητό που είχε πει ο Ναπολέον, ότι εγώ δεν φοβάμαι καμία άλλη χώρα παρά μόνο αν ξυπνήσει η Κίνα. Ούτε τη Ρωσία ούτε τίποτα, παρά μόνο αν ξυπνήσει η Κίνα. Η Κίνα έχει ξυπνήσει και η Κίνα φέρνει σε έναν αγκαλισμό τα πάντα. Στη χρονιά του δράκου, φίλες και φίλοι, θα γίνει το μεγάλο κακό με την Ταϊβάν. Ταϊβάν, Ταϊουάν, Ταϊπέι, Φορμόζα, Εθνικιστική Κίνα, όλα αυτά είναι το ίδιο νησάκι. 10 Φεβρουαρίου του 2024 θα ξεκινήσει ο δράκος. 10 Φεβρουαρίου, αν δεν κάνω λάθος, του 2000, είναι λίγο πιο μικρό, νομίζω 6 Φεβρουαρίου του 2025, τελειώνει το έτος του δράκου. Στις πίστες, και ειδικότερα μετά το Σεπτέμβριο, που θα πλησιάζουν και οι αμερικανικές εκλογές, ετοιμαστείτε για πολύ μεγάλο κούνημα. Συν της άλλης, βασισμένη σε αυτό το παγκόσμιο πρότυπο της πανδημίας Χ, πρέπει να ξέρετε ότι όποιος μπαίνει στο δρόμο αυτών των ανθρώπων, εκτελείται. Να σας θυμίσω λίγο τι έγινε με τον πρόεδρο της Τανζανίας. Το θυμάστε? Λέω ένα παράδειγμα. Να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν και κάνουν μια ανακοίνωση για το τι έγινε με την COVID σε σύντομο χρονικό διάστημα, φεύγουν. Να σας θυμίσω ότι άλλαξε όλη η φιλοσοφία του πλανήτη και πλέον είμαστε σε μια κατηγορία όπου χαιρόμαστε αν κάποιος που έλεγε τους άλλους ως ανώμαλους που δεν κάνουν τα εμβόλια πεθάνει από ανακοπή, βγαίνουμε από κάτω και χαιρόμαστε που πέθανε. Ποτέ άλλοτε οι Έλληνες δεν χαίρονταν για το θάνατο ενός συνανθρώπου μας. Μας καταστήσανε δρακονιανούς. Θυμάστε το ανέκδοτο του Χριστόδουλου. Ο Χριστόδουλος μπήκε στο δρόμο τους και ανακαλύψανε 3 πρωτογενείς καρκίνους. Δεν έχει ξανακαταγραφεί αυτό. Έτσι. Και έλεγε, την κατσίκα του γείτονα να σκοτώσεις. Το θυμάστε που ρώτησε τον γείτονα ο Χριστός τι θέλεις, αφού πρώτο γείτονας είχε ζητήσει μια κατσίκα, και λέει θέλω να σκοτώσεις την κατσίκα του γείτονα. Χαιρόμαστε εμείς φίλες και φίλοι επειδή πέθανε ένας εμβολιασμένος, ή η μόνιμη απάντηση στον άλλον είναι άντε ρε ψέκα από εδώ που δεν εμβολιάστηκες και μπήκα εν κινδύνο. Να σας πω ότι και οι δυο μας είμαστε, οι δυο καταστάσεις, δηλαδή και αυτοί που εμβολιάστηκαν και αυτοί που δεν εμβολιάστηκαν, είμαστε βλάκες μπροστά στο Χαράρι που σου λέει ότι ό,τι και να γίνει εμείς θα συνεχίσουμε να σε εμβολιάσουμε. Πόσο έτοιμοι είσαστε
να αντιμετωπίσετε όχι μία ασθένεια Χ, γιατί ξέρω πολύ θα απομονωθείτε από εδώ, από εκεί κτλ. Αλλά μία έκτακτη κατάσταση φυσική ή πολεμική. Σε μια χρονιά η οποία είναι τόσο επικίνδυνη, όλοι καθόμαστε και πουλάμε μούρι. Και σας λέω το εξής, αν ξαφνικά χτυπήσει ένας συναγερμός, μια σιρήνα, είσαστε έτοιμοι? Στις 27 Οκτωβρίου του 1940, οι Αθηναίοι κοιμήθηκαν. Άνετα. Ήρεμα. Κανένας τους δεν είχε απειλή ότι θα ξεκινήσει πόλεμος την άλλη μέρα. Κανένας τους. Πήρε μόνο ελαχίστων αξιωματικών και το δυνάμιο του Κατσιμήτρου στην Αλβανία. Έχετε αναλογιστεί τι έγινε στα οχυρά Ρούπελ στις 28 Φεβρουαρίου του 1940. Όλη τη γραμμή μεταξά, η οποία έπιανε από πάνω από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εκεί που τελειώνει. Δεν είναι μόνο το Ρούπελ, το Ρουπέλιουμ. Έχετε αναλογιστεί τι έγινε? Τίποτα. Τίποτα. Οι στρατιώτες μας στα οχυρά του Ρούπελ, οχυρά δηλαδή μεταξά, δεν ακούσανε τίποτα, δεν καταλάβανε τίποτα. Ήρθε στη μονάδα ενημερωτικό, με ασύρματο και με τηλέφωνο, και ξέρανε ότι ήταν σε πόλεμη κατάσταση. Έτσι είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι. Εμείς είμαστε σαν τους στρατιώτες μέσα στα οχυρά του Ρούπελ, και το κακό είναι ότι δεν ξέρουμε και δεν έχουμε και προμήθειες. Ανοίγουμε ο καθένας από εμάς και κάνουμε ανάλυση και λέμε, ξέρεις κάτι, τώρα με αυτά που γίνονται με τους Χούθη κάτω στην Ιεμένη, θα ακριβήνουν τα πράγματα και θα πάει το ψωμί 3 ευρώ το κιλό, ξέρω εγώ, 4 ευρώ το κιλό. Θα πάει η πατάτα 14 ευρώ το κιλό. Κάνουμε προετοιμασία? Όχι. Το νεράκι λέει, όσοι καβατζώσαμε μας λέει ότι έχει νανοπλαστικά μέσα. Και όσοι δεν καβατζώσαμε λέει θα πάει 10 ευρώ το μπουκαλάκι. Κάναμε προετοιμασία? Όχι. Σε μια περιοχή η οποία γίνονται 4,8, 4,8, 4,8 και εγώ λέω κάποια πράγματα. Και σήμερα, μάλλον θα τη σηκώσω αύριο, είναι μια ωραία σειρά φωτογραφιών η οποία θέλω να σηκώσω έτσι από ένα συγκεκριμένο μέρος, και θα καταλάβετε προφανώς γιατί πήγα εκεί και όχι, αλλά εις αύριο τα σπουδαία. Προετοιμαζόμαστε καθόλου για σεισμό? Όχι. Για πόλεμο προετοιμαζόμαστε? Όχι. Για οικονομική εξαθλίωση προετοιμαζόμαστε? Όχι. Για καινούρια το disease H? Όχι. Φοράτε μάσκες. Ποιος σας το είπε? Φοράτε μάσκες. Στη χρονιά του δράκου. Φοράτε μάσκες. Ποιος σας το είπε? Βγήκε επίσημα ο Πρωθυπουργός. Θυμάστε λίγο κάτι. Πόσες φορές έκανε διάγγελμα μέσα στον κορονοϊό ο Πρωθυπουργός? Άπειρες. Τώρα αυτή τη στιγμή ο 41% ο πηδάω τα πάντα και αφήνω τα κουάλα εκτός, ο οποίος δεν έχει αντιμετωπίσει κανέναν στη Βουλή, δεν σας μιλάει καν. Χωριά τα ρέρε, να με ψηφίσουν στις εκλογές, να πάρω το 41% και θα τα πούμε σε 4 χρόνια. Αλλά, αν κάποια φωνή βγει, μια δολοφονία, μια ασθένεια, μια ανακοπή, ξέρετε με τους ηλεκτρολίτες πόσο εύκολο είναι να γίνει μια ανακοπή? Ξέρετε πώς ξεφορτώνονται οι γέρους στα γεροκομεία με τους ηλεκτρολίτες? Και δεν το καταλαβαίνει και κανένας. Μια πορτοκαλάδα με 6 ηλεκτρολίτες, πίνει ο γέρος και η γριά, παπ, γεια μας. Το καταλάβατε? Με μια απλή πορτοκαλάδα έφυγε ο μεταξάς. Θα μου πεις, θα βγουν οι άλλοι εδώ πέρα μέσα, οι αναθεωρητές, και θα λένε ο φασίστας, κτλ. Αυτός κράτησε την Ελλάδα. Αυτός κράτησε την Ελλάδα. Το όχι το είπαμε όλοι εμείς. Αυτός βγήκε τα κότσια και είπε, παιδιά μου λένε αυτοί όχι, και σου λέω εγώ όχι. Θυμάστε λίγο κάποια στιγμή που σκοτώναν κάποιους πρέσβεις της Ρωσίας ανά τον κόσμο? Ένας στην Τουρκία που το σκότωσαν από πίσω, ένας από εδώ, ένας από εκεί κτλ. Αυτή ήταν αλλαγή. Αυτή, αν νομίζετε ότι έγινε από την άλλη, από τη νέα τάξη πραγμάτων εναντίον της Ρωσίας, κάνετε μεγάλο λάθος. Αυτή ήταν εσωτερική καθάριση της Ρωσίας. Διότι τα γεωπολιτικά και τα γεωστρατηγικά γεγονότα λένε το εξής. Αν δεν τελειώσει αυτό με τους Χούθη, που ουσιαστικά είναι η Τουρκία από πίσω και το Κατάρ, έχει πρόβλημα η Αμερική. Εάν δεν τελειώσει αυτό με το Ισραήλ και την Ουκρανία, έχει πρόβλημα με το Ισραήλ και τη Γάζα, έχει πρόβλημα η Αμερική. Το μόνο κομμάτι που το έχουν φυτευτώ από κάτω την Ουκρανία, σας το είπα πάλι, πού είναι ρε παιδιά?
Εντάξει, ωραία. Πες ότι η Ουκρανία έχει μαζευτεί. Πού έχει κερδίσει, πού έχει μπει μέσα. Είμαστε 18 Ιανουαρίου. 13 μέρες ακόμα μέχρι τον Ιανουάριο και 24, 37 μέρες. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Και ενώ στη Γάζα ανακοινώνουν από τη Γάζα ότι έχουν 26.000 νεκρούς, 27.000 νεκρούς, σε ένα διάστημα 2-3 ημερών, όπως είναι Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, πες 4 μήνες, έτσι, 100 μέρες κάτι. Στην Ουκρανία πόσοι έχουν σκοτωθεί. Αλλά η Ουκρανία μια χαρά. Κατεβαίνουν Ουκρανές, κατεβαίνουμε στην Eurovision, παίζουμε οι ομάδες, μια χαρά. Το 1940, από το 1940 ως το 1945 δεν υπήρχε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Δεν υπήρχαν ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα, δεν υπήρχαν τίποτα αθλητισμός, γιατί ήταν και στην κατοχή κιόλας. Άρα καταλαβαίνετε ότι στη γωνιά του δράκου θα υπάρχουν αναταράξεις. Όταν ξυπνάει ο δράκος, ανοίγει το ένα μάτι, το άλλο το έχει κλειστό, σαν το κροκόδιλο. Όταν έχει φάει πολύ και εγώ τα τρώω 30 σουβλάκια, είμαι έτσι, έτσι. Λοιπόν, η Κίνα έχει ανοίξει το μάτι. Κοιτάει το ένα μάτι στην Ευρώπη, το άλλο μάτι στην Ασία, στην Αμερική. Μέσα στο 2024 θα γίνει ντράβαλο με την Ταϊπέη. Γιατί ανέβηκε πάνω ένας εχθρός του δράκου. Αυτός που θέλει την ανεξαρτησία είναι φοβερό. Ζητάνε την ανεξαρτησία τους, ενώ έχουν ανεξαρτησία, και οι Κινέζοι λένε ότι είναι έδαφος της Κίνας και είναι ενσωματωμένος σε εμάς. Τέτοιες τρέλες τις έκανε η Τουρκία με την Κύπρο. Κανένας όμως καραγκιός σε όλο τον κόσμο δεν υποστηρίζει την Κύπρο και την Ελλάδα. Ετοιμαστείτε, διότι οι γεωπολιτικές και οι γεωστρατηγικές εξελίξεις θα είναι αρκετές. Εμείς θα οδέψουμε με πάρα πολλά πράγματα, και δυστυχώς τα κακά πράγματα γίνονται. Οι δολοφονίες, οι ανθρωποθυσίες κτλ. Γίνονται. Αλλά έχουμε μία ελπίδα μόνο, γιατί πάντοτε μου λέτε και τι να κάνουμε, πώς να αποφύγουμε και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, σήμερα, αυτό που είπα χθες με τον Αντίχριστο, θα μου πεις τι μπορώ να κάνω. Σε επίπεδο αυτό, τόσο ψηλό τίποτα. Τα πιόνια του Αντιχρίστου όμως, έχετε αναλογιστεί ποια είναι. Ποιο είναι το πιόνι του Αντιχρίστου εδώ πέρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μα ποιο άλλο από τον Πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος ασκεί πολιτική, η οποία ευημερούν οι λίγοι και πεινούν οι πολλοί. Είμαστε στην νοοτροπία της χώρας, όπου είναι η δημοκρατία των ΠΑΣ. Όταν φτάσουμε στο Buy Pass και στο Μαλάκα Pass, τότε θα είναι καταστροφή. Η μοναδική λύση, για να μην λέτε ότι δεν σας τα έχω πει, είναι στις επερχόμενες ευρωεκλογές να μαυρίσετε τουλάχιστον την κυβέρνηση. Θα είναι θεϊκό, έτσι, η κυβέρνηση του 41% να μην πάρει ούτε καν 11%. Επίσης, θα είναι εντυπωσιακό στους αναθεωρητές της ελληνικής τάξης πραγμάτων να τους μαυρίσετε και να μην πάρουν ούτε το 3%. Δεν μπορεί ένας Έλληνας την καταγωγή, ο οποίος πήγε ως οικονομικός μετανάστης σε Αμερική και πήρε όλα τα καλά της Αμερικής, δηλαδή πήρε και την ομοφιλοφιλία και τα δάνεια με εγγύηση των πισινόμων και τέτοια πράγματα, να γυρίσει να καταστρέψει την αντιπολίτευση όπως ήταν και όπως ήταν, και μία από τις ιστορικότερες προτάσεις που κάνει είναι να μπει ως δεύτερη γλώσσα στα σχολεία μας η αλβανική. Φίλοι Αλβανοί, και ξέρω ότι πάρα πολλοί αλβανικής καταγωγής με παρακολουθείτε, δεν έχω κανένα πρόβλημα με εσάς. Λατρεύω τη μάνα μου όταν μιλάει με βορειοπηρεώτες, τους κάνει δύο ερωτήσεις και τους λέει μετά η Μαρίνα, αγόρι μου δεν είσαι βορειοπηρεώτης, ή η κορίτσι μου δεν είσαι βορειοπηρεώτης, είσαι Αλβανός. Δεν θα πω ποιου μεγάλου Ολυμπιονίκη, τη μητέρα και τον πατέρα ήταν φίλοι οι γονείς μου, λέω γιατί έχουν φύγει και οι δύο. Και με τις δύο πρώτες κουβέντες, η γυναίκα της λέει: δεν είσαι βορειοπηρεώτησα, είσαι Αλβανή. Και λέει: ναι, αλλά τι να κάνουμε. Ελέος γούρου. Έτσι. Λοιπόν, και το σταματώ εδώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν δώσετε, που αυτό προσέξτε λίγο, είναι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης της αναγνωρισμένης παγκοσμίως κοινότητας των βορειοπηρεωτών εντός της Αλβανίας, που ο προδότης Μπενίν Σελός κατέστρεψε τη συνθήκη της Φλωρεντίας και το κράτος του Βορείου Υπήρου ενσωματώθηκε με το Βιλαέτη της Αλβανίας, αντί να ενσωματωθεί με την Ελλάδα, και δώσαμε και τη Σασόνα στην Αλβανία, έτσι. Αν δεχτείτε να φύγετε από εκεί και να επιτρέπετε στους δασκάλους μας να διδάξουν στα παιδιά την ελληνική γλώσσα, παράλληλα με την αλβανική, για να συμμετέχουν στο κράτος,
Έτσι. Γιατί είναι αναγνωρισμένη η αλβανική κοινότητα, είναι εδάφη ουσιαστικά της Βορείου Ηπείρου, και να μην σκοτώνετε τους δασκάλους που μιλάγαν στα ελληνικά, όπως έχει συμβεί, ούτε τον ήρωα τον Κατσιφά, έτσι. Τότε να δεχτώ να έχουν δικαίωμα ως ξένη γλώσσα να απαιτούν οι αλβανικής καταγωγής και όχι οι βορειοπυρώτες να κάνουν τα αλβανικά. Σε αυτή τη χώρα, κακός ή καλός, πρέπει τα παιδιά μας να ξέρουν μια ξένη γλώσσα. Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την περίπτωση, η γλώσσα η οποία θεωρείται head είναι τα αγγλικά. Είναι προτιμότερο να μάθουν αγγλικά και μετά γαλλικά ή γερμανικά ή κινέζικα που μαθαίνουν κάποιοι που δεν θα τα χρησιμοποιήσετε ποτέ έτσι. Λοιπόν, εκτός αν θέλετε να μιλάτε με τους κατακτητές της Ευρώπης. Όποιος προσπαθεί να χαλάσει τον ιστό της ελληνικής αστικής τάξης, το κάνει με πολλαπλούς τρόπους. Όσο αφορά με την πατρίδα, τα σύνορα και τη γλώσσα. Στο περίφημο κείμενο που λέγεται ότι δεν το έχει πει ποτέ, θα χτυπήσουμε τους Έλληνες, από τον Κίσιγκερ, θα χτυπήσουμε τους Έλληνες στη γλώσσα, στο θρήσκευμα και στην οικογένεια. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Ούτε να φύγετε, ούτε τίποτα. Όταν όμως είσαστε σφουγγοκολάρι της Τουρκίας και μας δημιουργείτε προβλήματα στον κοινωνικό μας ιστό, επειδή θέλετε να είστε εχθροί της Ελλάδος, που δεν έχετε και αεροπορία. Έτσι. Αυτό δεν το βάζετε κάτω. Λέει, κάποια στιγμή πρέπει να λέμε τα πράγματα σοβαρά. Λοιπόν, και θέλετε να μας κάνετε κακό στη χώρα μας, όχι. Στο καλό και με την νίκη. Και άμα δεις την Ελπινίκη, τράβατε σαν ένα μανίκι. Ο νεοφερτζής, ομοφιλόφιλος, και το λέω καθόλου ρατσιστικά, είναι οι δηλώσεις του που έχει κάνει, παντρεμένος με σύντροφο στην Αμερική, ας μάθει αυτός αλβανικά. Έτσι. Άλλο αρβανίτικα, άλλο αλβανικά. Εδώ στην Ελλάδα, αν είναι να διαλέξουμε μια γλώσσα, η γλώσσα είναι η ελληνική. Είναι η γλώσσα που μιλάνε οι άγγελοι. Έτσι. Να διαβάζετε λίγο και ελληνική ποίηση. Δεν θέλω να ακούσω σκύβιταρ, σκότρ, και χουμπί του και αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, νεοταξίτες. Το 2024, πέρα από τη χρονιά του Δράκου που θα είναι όλες αυτές οι εξελίξεις, θα γίνουν και εξελίξεις όσο αφορά το εθνικιστικό κομμάτι κάθε μιας χώρας. Εάν νομίζετε ότι λέω ψέματα, προχθές το βράδυ ο Μακρόν βγήκε και είπε ότι θα επαναφέρω τη στολή στα σχολεία, τη στολή στα σχολεία, και θα είναι υποχρεωτικά απ' έξω να ξέρουν τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας. Ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας είναι η Μασαλιώτιδα. Λοιπόν, η Μασαλιώτιδα είναι ένα κείμενο το οποίο, προσέξτε να δείτε λίγο τι θα βάλει ο Μακρόν να μάθουν οι Μαροκάνοι, οι Αλγερινοί κτλ. Ετοιμάζεται πόλεμος στη χρονιά του Δράκου. Ακούστε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα τα διαβάσω στα γαλλικά γιατί θα γελάσετε και εγώ δεν θέλω να γελάσετε. Εμπρός, παιδιά της πατρίδας, η μέρα της δόξας έφτασε. Απέναντί μας υψώθηκε της τυραννίας το ματωμένο λάβαρο. Ακούτε να βρυχόνται στους αγρούς τούτοι οι αιμοβόροι στρατιώτες. Έρχονται ως την αγκαλιά σας να σφάξουν τους γιους και τις γυναίκες σας. Στα όπλα πολίτες, τα τάγματά σας σχηματίστε, εμπρός εμπρός και ένα αίμα μολυσμένο ας ποτίσει τους αγρούς μας. Εάν δεν σας έλεγα ότι είναι η Μασαλιώτιδα, ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας, πείτε μου για ποια αραβική χώρα θα νομίζετε ότι είναι που ετοιμάζονται να κάνουν τζιχάντ στην Ευρώπη. Στη χρονιά του Δράκου θα γίνουν όλα αυτά. Και κάτι τελευταίο, τροφή για σκέψη, και θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Στο iPad Got 2, κάποια στιγμή γίνεται έκρηξη μιας πυρηνικής βόμβας, όπως πολύ σωστά μου το έστειλε και ένας φίλος, και φαίνεται μια κοπέλα αραβικής καταγωγής, μάλλον οι εμένοι, μοιάζουν, έχουν ξεχωρίσει τα λοιπά, η οποία κρατάει ένα παιδί και γίνεται έκρηξη πυρηνικής βόμβας. Προσέξτε, η γυριά Αλβιώνα, ο άλλος δράκος, ο δράκος της Αγγλίας και όχι ο δράκος της Κίνας, στη χρονιά του Δράκου, δεν θα κολώσει να ισοπεδώσει την Ιεμένη με πυρηνικά, εφόσον η Lloyds θα είναι υποχρεωμένη να σκάει συνεχόμενα λεφτά στα καράβια που περνάνε εκεί πέρα μέσα. Ο Νάσης πήγε στη Lloyd όταν είχε τα φαλαιρονοθητικά στο Περού και τα ασφάλισε κάθε μέρα να πληρώνεται 3 φορές πόσα λεφτά μπορούσε να βγάλει. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση του Περού του συνέλαβε και τα 20 φαλαιρονοθητικά. Ο Νάσης δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα την πρώτη εβδομάδα, δεν έκανε τίποτα τη δεύτερη εβδομάδα. Κάποια στιγμή οι Αμερικάνοι πανηγυρίσαν και στο Περού λέει το σακατέψαμε, θα το διώξουμε, δεν θα έχει λεφτά.
Ώσπου κάποια στιγμή την 15η μέρα επισκέφτηκε τη Βασίλισσα Ελισάβετ ο Σερ, μάλλον ο Λόρδος Σερ Τάδε, και της είπε ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ κάντε κάτι, διότι με τις μετρήσεις που έχουμε κάνει οι Λόιτς θα πτωχεύσουν σε 11 μέρες από σήμερα εάν δεν σταματήσετε ό,τι γίνεται με τον κύριο Νάση και με τα φαλαινοθήκα του. Ο Νάση έβγαλε από αυτή την υπόθεση, άλλοι λένε 60 εκατομμύρια δολάρια, άλλοι λένε 260 εκατομμύρια δολάρια, και ήταν ένα συνεχισμένο, ένα ποσό που το αυγάτησε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Λοιπόν, το τελευταίο κομμάτι, και κάπου εκεί θα τελειώσουμε, είναι το γεγονός ότι μη γίνει σύγκρουση των δράκων. Δράκος είναι και στην Κίνα, δράκος είναι και στην Ιαπωνία, δράκος είναι και στην Αγγλία, και η νέα τάξη πραγμάτων, ο Μπαχομέθ και αυτά τα λοιπά, δρακονιανοί. Και τότε τα πράγματα στη χρονιά του δράκου θα είναι ό,τι πιο χειρότερο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ακούσατε την εκπομπή μου. Αν σας άρεσε η εκπομπή, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε ένα like. Είναι σημαντικότατο πάρα πολύ από μένα. Όσοι είστε καινούργοι, κάντε μια εγγραφή, είναι δωρεάν, και απαντήστε το like. Εσάβριον τα σπουδαία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή τύχη. Ο Θεός των Ελλήνων μαζί μας. Γεια σας.